Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτή τη συνεννόηση που αυτό το Σαββατοκύριακο είχες κατέβει εσύ στην Σάμο, είχα ανταλλάξει κι εγώ δύο μηνύματα μαζί του, σε επίπεδο αν θα μπορούσαμε κι εμείς να φιλοξενήσουμε αυτό που το πρώτο θέμα τελικά τα κατάφερε. Μου έστειλε λοιπόν λίγο μετά τη σύλληψή του, πρόλαβε και μου απάντησε χειρόγραφα, ιντερνετικά δηλαδή, στο inbox, αλλά χειρόγραφο το λες αυτό για μένα, έτσι τις δικές του σκέψεις. Του είπα ότι πρόλαβα και του απάντησα ότι θα αναδείξω τη δική σου αλήθεια και να τη. Λυπάμαι που ο πατέρας της θα μάθει την υπόλοιπη αλήθεια μου με αυτόν τον τρόπο. Αν είχε επιχειρήσει να με πλησιάσει, ίσως και να του μιλούσα. Εγώ δεν το έκανα γιατί έμαθα ότι ήθελα να με χτυπήσουν αν με βρουν. Όχι αυτός, άλλοι. Που πάλι πιστεύω δεν θα του έλεγα την αλήθεια, γιατί δεν ήθελα να τους χωρίσω, που μόλις είχαν κάνει τρίτο παιδί, το οποίο ήθελα να το βαφτίσω. Ο πατέρας της κοπέλας έλεγε στους γονείς μου: «Σας τον πήρα αυτόν, είναι γιος μου». Και το εννοούσε γιατί μιλούσε πάντα με καρδιά. Εγώ τόλμησα να πω στον πατέρα μου: «Πατέρας μου δεν είσαι εσύ, αλλά ο...» Μαζί τρώγαμε, μαζί πίναμε, μαζί σχεδόν κάθε μέρα, αυτοκόλλητοι. Και όλη η περιοχή το γνώριζε. Γι' αυτό δεν τους στήριξαν ίσως. Από το 2012, ήταν ήδη 13, όχι 11, ξεκίνησε η μάνα με επιχειρήματα να με πείσει να παντρευτώ την κόρη της. Αν έχω περιουσία, σπίτια, οικόπεδα, αν χρωστάω σε τράπεζες και άλλους φορείς. Ακόμα και ότι είχα ελιές στη Σάμο, πανηγύριζε. Με έπιθε με επιχειρήματα ότι έχουμε την ιδανική διαφορά ηλικίας και ότι τα ζευγάρια τόσα χρόνια πρέπει να έχουν. Χρησιμοποίησε επιχειρήματα από την εμπειρία της. Με έτρωγε και εμένα όμως. Ήθελα να γίνω μέλος της οικογένειας και μου στοίχισε πολύ που έχασα τον πατέρα της και που αισθάνεται προδομένος. Σκέψε ότι της έλεγα πειράζοντάς την: «Βρε τι να μου κάνει αυτή στο κρεβάτι». Απάντηση μάνας: «Θα της τα μάθεις όλα εσύ». Σε βάζω λοιπόν σε σκέψη. Είσαι μάνα, έχεις κόρη. Σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω με κλάματα από συγκίνηση: «Αγαπάω την κόρη σου. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Σταμάτα ρε να κλαις». Με γέλια και χαρά το έλεγε. «Έλα από εδώ να πάρεις την κόρη μου. Βόλτα στην παραλία, αγκαλιές, φιλιά και επιτέλους θα μας βγει. Μα σε ένα χρόνο, μα σε 2 χρόνια θα σε παντρευτώ. Όποτε το θες. Θα σου δώσω σπουδές, άθληση, χρυσάφι στα πόδια σου. Θα σου κάνω παιδιά να χαρούν οι δικοί μου, επιτέλους να τους δώσω εγγόνια». Όταν αρχίσαμε να εκδηλωνόμαστε, η μάνα άρχισε τη μεταστροφή. Ίσως να κατάλαβε τότε τι έκανε. Γιατί εγώ ως άντρας και ειλικρινής για αυτό που ένιωθα, το ήθελα το κορίτσι να το πάρω. Και όσα της έλειψαν να της τα δώσω τριπλά. Στην αρχή της έβαζε λόγια για τον νέο προπονητή. Αυτά μου έλεγε το κορίτσι. Η στριμμένη η μάνα μου και η γιαγιά μου τώρα δεν σε θέλουν και μου διαφημίζουν τον νέο προπονητή. Αλλά δεν θα τους βγει. Την κυνηγούσε να μου στέλνει μηνύματα και της την έλεγε συνέχεια. Μου φαίνεται ότι όταν κατάλαβε πλέον ότι δεν υπήρχε επιστροφή και ότι έχω πάρει απόφαση να μιλήσω στον ίδιο, γιατί πατέρας της ήταν και αδερφός, τότε νομίζω θα του είπε ότι κάτι έχω με την κόρη τους. Σε χρόνο ντετέ με εκτέλεσαν. Τι να έκανα, να του έλεγα την αλήθεια, θα τους έκανα κακό. Δεν πήγα καν να χαιρετήσω και τους άφησα να πούν ότι τους συμφέρει για μένα. Τουλάχιστον είναι ακόμα μαζί. Καταγγελία στα 18 δεν μπορούσε να μου κάνει. 19, 20, στη μάνα μου είπε ότι δεν του κάνω κάτι. Γιατί ήδη έχεις χάσει ένα παιδί. Εσύ δηλαδή, αν σου βίαζα την κόρη, θα μου κάνες χάρη. Απλά εσύ έχεις τον Θεό μέσα σου. Και αυτή τότε την καβάλισε ο διάολος. Το κακό όμως για να γίνει θέλει 2. Άκου λοιπόν τι σου προτείνω. Πάρτες και τις 2 από το μαλλί και βάλτες δίπλα-δίπλα. Ιερά εξέταση πέρασέ της. Ναι, ήμουν με την κόρη σου γιατί την ήθελα για γυναίκα μου. Το ήξεραν και οι 2. Πες μου τώρα εσύ, Ζήνα, αν είσαι μάνα. Με βάζεις μπρίζα να παντρευτώ την κόρη σου. Άλλο που δεν ήθελα. Μου τη δίνεις να βγαίνουμε βόλτες. Το 2014 ήταν 15. Γεννημένη το 1999. Ο γάμος και το μέλλον ήταν όμως σίγουρα από μένα, μιας και είχα το πράσινο φως της μάνας. Το χέρι της μάνας που μου άνοιξε την πόρτα. Με τις ευλογίες της, όχι μόνο τύψεις δεν είχα, αλλά δεν ένιωθα ντροπή. Αφελής και ηλίθιος, αλλά όχι πρόστιχος και πόρνος. Ξέρω την ανήλικη και περιμένω τόσα χρόνια ή να έρθει να με βρει, ή να μην με ψάξει, ή να με καταγγείλει. Γι' αυτό με βλέπεις και ψύχρεμο. Θέλει δόξα λοιπόν. Θα την έχουν, τους το υπόσχομαι. Όχι όμως με παλαμάκια και με τύμπανα, αλλά με γιούχα και αυγά. Κρίμα για το φίλο μου, γιατί είναι ένας μάγκας άντρας. Αυτός ο εμπνευστής μου έλεγε την αλήθεια, αδιαφορώντας για το προσωπικό του συμφέρον. Και αν πάω φυλακή, κάτι που θα πρέπει για την πολιτεία, είμαι τόσο δημιουργικός άνθρωπος που και εκεί θα διαπρέψω. Αν καθαρίσω από όλο αυτό, θα έρθω στην εκπομπή σου. Πίστη στον Ιησού Χριστό.